Τις ανάγκες περισσότερων από 1.000 οικογένειες κλήθηκε να συνδράμει την περίοδο των απαγορεύσεων και των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω κορονοϊού ο Δήμος Κόνιτσας, ενισχύοντας την υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι. Η εξυπηρέτηση των συνδημοτών που έχουν ανάγκη όχι μόνο στην πόλη της Κόνιτσας αλλά και σε κάθε τοπική κοινότητα είναι καθημερινή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Νίκος Εξάρχου, και υπήρξε τέτοια μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, που διατέθηκαν εκατοντάδες πλήρη γεύματα για την ημέρα. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη εποχή και για τους συνδημότες και γενικότερα για το Δήμο. Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή και εγώ προσωπικά και οι υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες ευχαριστώ, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, όλοι γενικότερα οι σύμβουλοι, ήταν στο ύψος των περιστάσεων και ειδικότερα το υπαλληλικό προσωπικό βοήθησε με το παραπάνω για να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην περιοχή μας. Δεν το κρύβω ότι ό,τι έχει σχέση με την κοινωνική πολιτική, ότι ο Δήμος οργανώθηκε πάρα πολύ σωστά από την πρώτη μέρα της κρίσης. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή πάνω από 1.000 οικογένειες. Αλλάξαμε τελείως το οργανόγραμμα του συγκεκριμένου προγράμματος. Εξυπηρετούμε, όπως είπα, πάνω από 1.000 οικογένειες. Ακόμα και το Μεγάλο Σάββατο μαγείρεψε η αρμόδια εκεί, μαγείρισα και πήγαμε γεύματα σε όλη την περιφέρεια του Δήμου. Επιπλέον, ό,τι έχει σχέση με την καθαριότητα, έχουν γίνει απολυμάνσεις όλων των κοινόχρηστων χώρων, που θέλω όμως να σας πω ότι αυτό δεν έχει σχέση με την πανδημία του κορονοϊού, γιατί εγώ προσωπικά και η παραταξή μου τονίσαμε ότι θα αλλάξουμε στο ζήτημα της καθημερινότητας όλη τη λειτουργία του Δήμου και πιστεύω ότι το πετύχαμε. Δηλαδή, αυτή την εποχή είχαμε προγραμματίσει από το Γενάρη όταν καθαρίσαμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Κόνιτσας και αργότερα και στα χωριά. Όταν, παράδειγμα, ένα χωριό έχει πανηγύρι 26 Ιουλίου, 24-25 θα πηγαίνουν τα συνεργεία του Δήμου και θα καθαρίζουν τις πλατείες και όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Το Δημοτικό Συμβούλιο τέλος ομόφωνα ενέκρινε τις προτάσεις απαλλαγής και ελαφρύνσεων που πρότεινε η Οικονομική Επιτροπή για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν λίγες μέρες, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση δική μου, ό,τι έχει σχέση με την ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών της Κόνιτσας και σύμφωνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πάρθηκαν όλες οι αποφάσεις ομόφωνα και ευχαριστώ όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και πραγματικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η εποχή είναι η πιο δύσκολη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτούς γενικότερα που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Και πραγματικά η έκκλησή μου είναι ότι οι συνδημότες και γενικότερα όσοι διαμένουν στην περιοχή μας να στηρίξουν με το παραπάνω τον ιδιωτικό τομέα, γιατί αν θέλουμε να έχουμε μέλλον στην περιοχή και γενικότερα στη χώρα μας, η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και δι' σε αυτές τις δύσκολες εποχές είναι κατά την άποψή μου υποχρεωτική.